του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 68. Είναι από το βιβλίο Έξοδος, ΙΕ κεφάλαιο και 22 εδάφιο. Σελίδα 68, το βιβλίο Έξοδος, ΙΕ 22. Τότε εσήκωσεν ο Μωυσής τους Ισραηλίτας από τις ερυθράς θαλάσσης και εξήλθον εις την έρημον Σούρ και περιεπάτουν τρεις ημέρες εν τη ερήμο και δεν έβρισκον είδωρ. Και εκείθεν ήλθον εις Μεράν, δεν είναι δυνατό όμως να πει ως είναι εκ των υδάτων της μεράς, διότι ήσαν πικρά. Διετούτο και επωνομάστη Μεράν. Και εγώ κίζεν ο λαός κατά του Μωυσέως λέγον τι θέλομεν πει. Ο δε Μωυσής ευόησε προς τον Κύριον και έδειξεν εις αυτόν ο Κύριος ξύλον, το οποίο ότε έριψεν εις τα ύδατα εγλυκάνθησαν. Εκεί έδωκε εις αυτούς παραγγελίαν και διάταγμα και εκεί εδοκίμασεν αυτούς. Και είπεν, εάν ακούσεις επιμελώς την φωνήν Κυρίου του Θεού σου και πράτης το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού και δώσεις ακρόασιν εις τας εντολάς αυτού και φυλάξεις πάντα τα προστάγματα αυτού, δε θέλω φέρει επί σέου δαιμίαν εκ των όσων τας οποίας έφερα κατά των Αιγυπτίων, διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο θεραπεύων σε. Έπειτα ήλθον εις Ελίμ, όπου ήσαν 12 πηγαίοι δάτων και 70 δέντρα φινίκων, και εκεί εστρατοπέδευσαν πλησίον των υδάτων. Αμήν. Ο Θεός πλέον, καθώς έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, αποφάσισε μετά από 400 και χρόνια εχμαλωσίας και σκλαβιάς του λαού Ισραήλ στην Αίγυπτο, αποφάσισε τις υποσχέσεις που είχε δώσει τον Αβραάμ να ελευθερώσει και όχι μόνο να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ, αλλά και να τον οδηγήσει με ασφάλεια στη γη Χανάν, στη γη ρέουσα, γάλα και μέλι. Είναι πια η απόφαση αυτή οριστική του Θεού. Δεν είναι εύκολο. Ανθρωπίνως είναι αδύνατη η έξοδος των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Αλλά ο Θεός δεν εργάζεται κάτω από φυσιολογικές και ανθρώπινες συνθήκες και δυνάμεις, με φυσιολογικές ανθρώπινες συνθήκες και δυνάμεις. Ο Θεός εργάζεται σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο έχει και το παγκόσμιο, αλλά και το προσωπικό σχέδιο του καθενός, αλλά και το οικογενειακό σχέδιο του καθενός, αλλά και το εκκλησιαστικό σχέδιο. Έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και μάλιστα μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός για κάθε έναν που πλησιάζει τον Θεό και δίνει την ευκαιρία στο Θεό να τον πλησιάσει και αυτός, ώστε αυτό το πλησίασμα να φέρει τη δόξα του Θεού στη ζωή του ανθρώπου και να φέρει και μέσα από την ταπείνωση του ανθρώπου την ευκαιρία στον άνθρωπο να γνωρίσει έναν Θεό έτσι όπως δεν τον ήξερε, έτσι όπως δεν τον ξέρει, έτσι όπως δεν μπορεί να υπολογίσει ότι είναι, να γνωρίσει ένα Θεό εκπλήξεων, θαυμάτων και μεγάλων δυνάμεων, ουράνιων δυνάμεων. Επαναλαμβάνω, αδερφοί, για να είναι σαφές σήμερα, ότι εκεί στον ουρανό μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι τον Θεό θα τον γνωρίζουμε και θα συνεχίζουμε να τον γνωρίζουμε στους αιώνες των αιώνων. Εάν λοιπόν εκεί στον ουρανό με νέα σώματα όμοιοι με τον Ιησού Χριστό, όμοιοι με τον Θεό, τον Θεό δεν θα τον γνωρίζουμε άπαξ διαπαντός, αλλά θα συνεχίζουμε να τον γνωρίζουμε στους αιώνες των αιώνων, πόσο μάλλον, πόσο περισσότερο εδώ στη γη. Τον Θεό τον γνωρίζουμε κατ' ελάχιστον τρόπον. Όμως το θέλημα του Θεού δεν είναι να τον γνωρίζουμε
σε μία σταθερή και μόνιμη γνωριμία, αν και είναι, αλλά θέλει ο Θεός να τον γνωρίζουμε, να μας αποκαλύπτεται όλο και πιο ένδοξος, όλο και πιο αληθινός, όλο και πιο δυνατός μέσα στην προσωπική μας ζωή. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και αγωνίζεται, θα τολμούσα να πω, καθ' υπερβολή θα ομολογώ, θα αγωνίζεται ο Θεός να μας φέρει πιο κοντά Του για να μας αποκαλύψει το θέλημά Του και τη δύναμή Του, ιδιαιτέρως τα σχέδιά Του, ιδιαιτέρως το έργο Του και όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, το πρόσωπό Του και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Γνωρίζοντας δε ακριβώς αυτό, ο Απόστολος Παύλος γράφει στην επιστολή του προς Εφεσίους από τη Ρώμη, «Προσεύχομαι, δεν πάβομαι μάλιστα να προσεύχομαι, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, ο Θεός του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού». Φανταστείτε για ποιο Θεό μιλάει, γιατί ο Κύριος μας και ο Θεός μας είναι ο Ιησούς Χριστός και μας αποκαλύπτει τώρα ο Απόστολος Παύλος καθ' υπερβολήν τον Θεό του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, τον Πατέρα πάσης δόξης, να μας χαρίσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού. Θέλει ο Θεός, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, επειδή το ξέρει, προσεύχεται και μάλιστα δεν πάβει να προσεύχεται, όχι μόνο για την Εκκλησία των Εφεσίων, τότε για την Εκκλησία των Εφεσίων, σήμερα όμως ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μεσητεύει για μας και προσεύχεται στον ουρανό, να μας αποκαλύψει με σοφία συνέσεως και αποκαλύψεως, μάλλον να μας φέρει εις επίγνωση του Θεού με πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, γιατί δεν γίνεται αλλιώς να γνωρίσουμε Αυτόν. Είναι κάτι που μας λείπει, είναι κάτι που έλειπε και στην Εκκλησία των Εφεσίων, και όταν λείπει αυτό το πνεύμα της σοφίας και της αποκαλύψεως που με τόσο πόνο ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται στο Θεό για τους Εφεσίους, όταν λείπει, συνέχεια δεν είναι αυτή την οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός. Η συνέχεια στη ζωή του ανθρώπου, στην οικογένεια των χριστιανών και στην εκκλησία την τοπική των Εφεσίων, δεν είναι αυτή που έχει ετοιμάσει ο Θεός. Γι' αυτό και πολύ αργότερα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στέλνει μήνυμα στον άγγελο της Εκκλησίας των Εφεσίων, παρόλα όλα τα αγαθά και τα καλά που βλέπει στην Εκκλησία αυτή, στη ζωή αυτού του ανθρώπου, εξεύρω τα έργα σου, τον κόπο σου, την υπομονή σου, εξεύρω ότι δεν μπορείς να υποφέρεις τους κακούς, τον αγιασμό σου δηλαδή, εδοκίμασας ακόμη, έχεις διάκριση, εδοκίμασας αυτούς που λένε ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και λένε ψέματα, υπέφερες, έχεις υπομονή για το όνομά μου, εκοπίασες, δεν απέκαμες, αλλά έχω κάτι εναντίον σου, την αγάπη την πρώτη αφήκας, και φρόντισε να μετανοήσεις, γιατί παρόλα όσα έχεις κάνει, και να το προσέξουμε αυτό, γιατί το μέλλον μας δεν εξαρτάται από το παρελθόν μας, το μέλλον μας πάντα εξαρτάται από το άμεσο παρόν μας. Παρόλα όσα έχεις κάνει, αν δεν μετανοήσεις και δεν επιστρέψεις στην πρώτη αγάπη, με λύπη, λέει ο Θεός, θα μετακινήσω τη λιχνία σου, θα σε βγάλω από τη μέση. Δεν έχει συναισθηματισμούς ο Θεός. Είναι τόσο καλός άνθρωπος, τόσο κουράστηκε, τόσο... Δεν βλέπει έτσι ο Θεός. Ο Θεός βλέπει το παρόν
για να προγραμματίσει το μέλλον εκπληρώνοντας όλες τις υποσχέσεις και τις επαγγελίες του. Είναι ανάγκη λοιπόν να ζητάμε και εμείς μέσα στην προσωπική μας ζωή, την οικογενειακή μας ζωή, ιδιαιτέρως στην εκκλησιαστική μας ζωή όλοι μαζί, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, για να μπορούμε να περπατάμε ακριβώς μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί στα ίχνη του Χριστού, ώστε ανεβαίνοντας το όρος, όχι εργαζόμενοι και περιεργαζόμενοι στις ρίζες του όρους, αλλά ανεβαίνοντας το όρος το Άγιο, εκεί όπου θα συναντήσουμε, εκεί και μόνο εκεί, τον Ιησού Χριστόν Κύριον παντοδύναμο, και εκεί θα γνωρίσουμε και τη μεταμόρφωσή Του και θα μας αποκαλύψει και τη δική μας μεταμόρφωση. Έχοντας λοιπόν με βαθιά επίγνωση και με μετεπιμελίας εξήτηση, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, τότε θα μπορούμε ανεβαίνοντας το όρος να περπατάμε ακριβώς στο δρόμο τον οποίον ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας, ώστε έχοντας υπομονή, γιατί δεν είναι εύκολη αυτή η πορεία, είναι κοπιαστική, άλλωστε δεν μας έχει κοροϊδέψει ο Κύριος ότι στενή είναι η πύλη, τεθλιμένη είναι η οδός, αλλά αυτή οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Έχοντες επίγνωση λοιπόν ότι η ανάβαση στο όρος θα είναι κοπιαστική, χρειάζεται υπομονή, επιμονή, αυτοθυσία, αφιέρωση, αλλά σε αυτό το δρόμο θα απολαμβάνουμε όλα όσα ο Θεός έχει προγραμματίσει για τον κάθε έναν από μας, που είναι καλές βουλές, μεγαλεία, θαυμάσια, τεράστια ο Θεός θέλει για τον καθέναν από μας. Όχι μόνο λοιπόν θα απολαμβάνουμε αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός, αλλά και μετά πάσης βεβαιότητος θα ζούμε τις υποσχέσεις του Θεού καθώς θα τις εκπληρώνει στη ζωή μας. Απαραίτητο λοιπόν το πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως που θα μας οδηγήσει μακριά από γογγισμούς, από καλοπεράσεις, τις οποίες θα βρούμε μόνο στη φαρδιά πύλη και στην ευρύχωρη οδό, που εκεί θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά ποτέ στη στενή πύλη και στην τεθλιμμένη οδό, που θα κάνουμε μόνο ό,τι θέλει ο Χριστός, καθώς μόνο στη στενή πύλη θα έχουμε μπει στο ζυγό του Κυρίου, δηλαδή θα έχουμε οικειοθελώς, εκουσίως απολέσει τη ζωή μας για να τη διαφυλάξει ο Θεός. Θα έχουμε οικειοθελώς, ακουσίως, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες, δουλώσει τον εαυτό μας εις τον Θεό, ώστε ως δούλοι αληθινοί, πραγματικοί του Θεού, θα περπατάμε στην απώλεια της ανθρώπινης ελευθερίας, αλλά στην απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή, και μέσα από αυτή τη χριστιανική ζωή θα γνωρίζουμε, περπατώντας από πίστη σε πίστη, καθώς θα αυξάνεται η πίστη μας, θα γνωρίζουμε την αποκάλυψη του να περπατάμε από δόξα σε δόξα, μέχρι να έρθει η στιγμή που προετοιμασμένη σαν σκεύη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, όχι κατηρτισμένη εις απώλειαν, αλλά προετοιμασμένη εις τη δόξα του Θεού, καθώς θα μας, θα σας καταστήσει σκεύη ελέους, για να φανερωθεί
τη δόξα του Θεού, η βασιλεία των ουρανών στους ανθρώπους και η αγάπη του Θεού Πατρός, η χάρις του Χριστού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σε όλους τους αγωνιζόμενους. Δεν υπάρχει χριστιανός, δεν είναι χριστιανός αυτός που δεν αγωνίζεται τον καλό αγώνα. Άλλο πράγμα μπορεί να είναι καλός άνθρωπος, σοφός, ευγενής, με καλούς τρόπους, με καλά έργα, με καλό χαρακτήρα. Μπορεί να είναι και πρέπει να είναι ο χριστιανός, αλλά εάν δεν έχει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε ο Θεός να τον προετοιμάζει σαν σκεύος ελέους εις αποκάλυψη της δόξας του, δεν θα είναι ο χριστιανός, ο δούλος του Θεού, η δούλη του Θεού που ο Θεός έχει σχεδιάσει. Σήμερα λοιπόν το μήνυμα είναι να περπατήσουμε, αδελφοί, αγωνιζόμενοι τον αγώνα τον καλό, στα σχέδια του Θεού. Όχι στα σχέδια τα δικά μας, όχι στα σχέδια τα ανθρώπινα. Στα σχέδια που δεν μπορούμε να τα ξέρουμε και δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε, παρά μόνο αν ο Θεός κάνει χάρη μέσα από την εξήτησή μας, τον αγιασμό μας, την αφιέρωσή μας, να μας χαρίσει τη δυνατότητα μέσα από τον αγώνα τον καλό που αγωνιζόμαστε να περπατάμε ακριβώς το δρόμο που αυτός έχει ετοιμάσει, διατηρώντας την πίστη μας. Γιατί τότε και μόνο τότε, περνώντας δια της τεθλιμμένης οδού, θα απολαύσουμε το στέφανο της δικαιοσύνης που ο Θεός έχει ετοιμασμένο στον ουρανό για κάθε έναν από μας. Είναι οι μέρες κακές για όλο τον κόσμο, για την πατρίδα μας ιδιαίτερα, για τις εκκλησίες. Είναι οι μέρες αποστασίας, είναι μέρες χλιαρότητος, είναι μέρες απογοήτευσης, απελπισίας. Οι συμπατριώτες μας εξαθλιώνονται από την πείνα. Πάνω από το 20, γύρω στο 25% είναι η πτωχή στην Ελλάδα. Εξαχριώνονται καθ' ολοκληρίαν μέσα στην αμαρτία και καταταλαιπωρούνται στις αρρώστιες, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες από την έλλειψη κάθε κοινωνικής πρόνοιας. Εμείς έχουμε αποστολή. Και η αποστολή μας είναι να προσευχόμαστε ο Θεός να μας ευλογήσει για να σωθεί η πατρίδα μας. Σπλαχνίσου μας Κύριε και ευλόγησέ μας για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Από ανθρώπους ταπεινούς, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, και από κατ' επίγνωση ταπεινούς, που ξέρουν ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, από ανθρώπους που ο Λόγος του Θεού αποκαλεί τα μωρά του κόσμου τούτου, τα αγενή, τα ανίσχυρα, τα αδύναμα, τα οποία όμως αυτός ο Θεός κατά την ευδοκία του εκάλεσε μέσα από αυτούς να φανερώσει τη δόξα του. Να λοιπόν η ευκαιρία που έχει ο κάθε ένας από μας. Και όλα αυτά εξαρτώνται από την προσωπική του πορεία, έτσι πως οδηγεί ο Θεός, όπως ακριβώς και το λαό Ισραήλ που με σημεία τεράστια μεγαλεία έβγαλε από την Αίγυπτο χωρίς κανένας από αυτούς να μπορεί να υπολογίσει ή να φανταστεί, και κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να υπολογίσει και να φανταστεί ότι θα ήταν δυνατόν ο Μωυσής, ένας 80, ένας γέροντας 80 ετών που δεν έξερε τίποτα άλλο τα τελευταία 40 χρόνια παρά να φυλάει τα πρόβατα του πεθερού του, ότι με αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίον αποκάλεσε προφήτη ο Θεός, που δεν είχε κανέναν οπλισμό, καμία δύναμη, καμία σοφία παρά ένα μπαστούνι μόνο, μία ράβδο, θα μπορούσε να βγάλει
αυτό το λαό έξω από την Αίγυπτο. Και αν αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι τόσο θαυμαστό και αδύνατο στους ανθρώπους, πολύ λιγότερο αδύνατον είναι ο Κύριος να βγάλει την πατρίδα μας μέσα από την Αίγυπτο της αμαρτίας. Και τώρα δεν έχουμε το Μωυσή να μας οδηγήσει, αλλά έχουμε τον Ιησού Χριστόν τον Κύριο που θα μας οδηγήσει. Γι' αυτό δεν είναι τίποτα αδύνατον εις το Θεό, αλλά τούτο δεν είναι λόγος φιλολογικός, είναι πίστης, ψυχής και καρδιάς του λαού του Θεού. Αν έβγαλε τότε τους ταλαιπωρημένους, οι οποίοι δεν ήξεραν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να φτιάχνουν πλήθρες από την Αίγυπτο, πόσο μάλλον δια του Μωυσέως, πόσο μάλλον δια του Ιησού Χριστού την πατρίδα μας την Ελλάδα, που την αγαπάμε τους πατριώτες μας, όχι με εθνικιστική αγάπη, ούτε με σοσιαλιστική, ούτε με κομμουνιστική, ούτε με δημοκρατική αγάπη. Με αδελφική αγάπη τους αγαπάμε, γιατί θέλουμε την αιώνια ζωή, θέλουμε τη δόξα του Θεού, θέλουμε να εκπληρωθούν οι επαγγελίες του Θεού σε όλο τον κόσμο, αλλά και στη μικρή μας αυτή πατρίδα. Και όταν βρέθηκαν στο απόλυτο αδιέξοδο, που δεν πρέπει να το φοβόμαστε ποτέ, οι Ισραηλίτες μπροστά στην Ερυθρά θάλασσα, γιατί ο Θεός τους οδήγησε στο απόλυτο αδιέξοδο για να φανερώσει τη δόξα του. Δεν τους οδήγησε για να τρομοκρατηθούν, που τρομοκρατηθήκανε, γιατί σαν άνθρωποι, αλλά τους οδήγησε για να φανερώσει τη δόξα του. Από πίσω το υπέροχο στράτευμα κατά ανθρώπους του Φαραώ, παντοδύναμο, και μπροστά άνθρωποι που οδηγούνται όμως από την εφέλη του Πνεύματος του Αγίου και το Μωυσή τον προφήτη, και έφτασαν στο αδιέξοδο της Ερυθράς θάλασσας, που όμως θα αποτελέσει την αιτία της δόξας του Θεού, να γνωρίσουν ότι ένας Θεός είναι ικανός τη θάλασσα να τη χωρίσει, και όχι μόνο, και τον ουρανό να ανοίξει, ίσα ίσα να περάσει ο λαός του Θεού. Και όταν πέρασε, έκλεισε και χάθηκε αυτό το παντοδύναμο στράτευμα του Φαραώ, χαρίζοντας απόλυτη ελευθερία ο Θεός στο λαό Ισραήλ. Αφού δόξασαν τον Θεό, στη συνέχεια οδηγήθηκαν και πάλι, απίστευτο, έτσι κάνει ο Θεός, οδηγήθηκαν δια Πνεύματος Αγίου στην έρημο Σούρ. Και πού τους έφτασε? Στα ύδατα της Μεράς, τα οποία ήσαν ολόπικρα. Μα τι Θεός είναι αυτός? Δεν μπορούσε να τους πάει κατευθείαν στην Ελίμ, εκεί που είναι τα γάργαρα νερά των 12 πηγών με 70 δέντρα φοίνικες, να εξεκουραστούνε? Θα πάει, θα τους πάει, αλλά πρώτα θα τους περάσει από τη Μερά, από την πίκρα. Αλληλούια. Πρώτα από την πίκρα και ύστερα στην Ελίμ. Αμήν. Γεννηθεί το θέλημα του Κυρίου ως εν ουρανό και επί της γης. Αμήν. Διψασμένοι τρεις μέρες. Ξέρεις, θα πει τρεις μέρες να μην πίνεις νερό. Και όταν έφτασαν εκεί, έπεσαν με τα μούτρα, αλλά το νερό ήταν κατάπικρο. Αυτό που δεν αρέσει το Θεό και πρέπει να αφαιρεθεί από το λαό του Θεού, εγώγγισαν. Αλλά ευτυχώς που υπάρχει ο Μωυσής που προσεύχεται. Και εδώ του λέει, γι' αυτό εγώγγισες. Μα γι' αυτό. Δεν θυμάσαι την έρημο, δεν θυμάσαι τις πληγές, δεν θυμάσαι τον άγγελο τον εξολοθρευτή. Δεν βγήκατε με όλα τα υπάρχοντά σας έξω, τα υπάρχοντα των Αιγυπτίων? Τι είναι αδύνατον σε μένα? Πάρε ένα μικρό ξύλο, ρίχ' το μέσα να δεις τι θα γίνει. Και γλύκαναν τα ύδατα αμέσως. Και λέει η Γραφή, και εκεί εδοκίμασε ο Θεός το λαό Ισραήλ. Αλλά τον εδοκίμασε γιατί έχει να του δώσει μια μεγάλη υπόσχεση, να του αποκαλύψει κάτι που δεν μπορεί να το φανταστεί. Και πιστεύω ότι και σε εμάς, αδερφοί, το πιστεύω ακράδαντα σήμερα. Και γιατί μας μίλησε το Πνεύμα το Άγιο, ενώ δεν ήξερε ο άνθρωπος, και γιατί μας μιλάει ο Θεός, ότι θα το κάνει ο Θεός. Ποιο?
Εγώ είμαι ο θεραπεύων σε. Αλληλούια. Εγώ είμαι ο θεραπεύων σε, αλλά κάτω από προϋποθέσεις. Τους εδοκίμασε για να τους πει, μην ανησυχείτε για τη δίψα, σε λίγο για την πείνα, ή θα πεινάσουν, ορτίκια θα τους κατεβάσει. Το μάνα του ουρανού θα τους δώσει, τον άρτον των αγγέλων. Έλατε να σας φανερώσω ένα μικρό κομμάτι από τη δόξα μου. Εγώ θα είμαι ο θεραπεύων σε. Αλληλούια. Αμήν. Αλλά τέσσερις προϋποθέσεις. Πρώτον, αν ακούσει επιμελώς τη φωνή Κυρίου του Θεού σου. Και γιατί βάζει αυτές τις προϋποθέσεις ο Θεός? Δεν τις βάζει για να κάνει δύσκολο στο λαό Ισραήλ τη θεραπεία, που είναι πάρα πολύ εύκολο για αυτόν, λέει λόγο και γίνεται. Αλλά για να προετοιμάσει το λαό Ισραήλ, για να τον εκπαιδεύσει, για να τον αναβαθμίσει, για να τον φέρει πιο κοντά του, για να τον κάνει να τον πλησιάζει, για να μπορεί και ο Θεός να τον πλησιάζει. Εάν ακούς επιμελώς τη φωνή του Θεού, που τη φωνή του Θεού δεν μπορείς να την ακούς, και μάλιστα επιμελώς, εάν δεν εξητείς με πίστη, με πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως τη φωνή του Θεού, με ζήλο, με ζήλο στα πνευματικά, με ζήλο στην εξήτηση, να σου μιλάει ο Θεός, να σε οδηγεί ο Θεός, να σε κατευθύνει ο Θεός. Εάν πρώτον λοιπόν ακούς επιμελώς τη φωνή Κυρίου του Θεού σου, και δεύτερον φροντίζεις να πράττεις το αρεστόν εις τους οφθαλμούς του. Μην κάνεις ό,τι σ' αρέσει. Ξέχνα τη φαρδιά οδό, την φαρδιά πύλη και την ευρύχωρη οδό. Δεν θα έχεις εκεί τις επαγγελίες και τις ευλογίες του Θεού. Δεν θα νοθεραπεύον σε. Εάν φροντίζεις, καθώς ακούς με επιμέλεια τη φωνή του Θεού, να πράττεις τα αρεστά ενώπιον του Θεού, όπως θα στο αποκαλύπτει ο Θεός με τη φωνή του. Δεύτερον. Τρίτον, αν δώσεις προσοχή, ακρόαση, ιδιαίτερη προσοχή στις εντολές του Θεού, και οι εντολές του Θεού είναι να πιστεύσεις σε μας σήμερα, εκείνον τον οποίον απέστειλε, και να υπακούσεις στην εντολή του Χριστού, αγαπάτε αλλήλους όπως όμως ο Χριστός αγάπησε. Εάν φροντίζεις, αν δίνεις προσοχή και ακρόαση στις εντολές του Κυρίου, ώστε να φυλάξεις όλα τα προστάγματα αυτού, τότε εγώ ο Θεός δεν θα φέρω καμία από τις νόσους της Αιγύπτου που εγώ τις έφερνα, εγώ ο Θεός καμία από την νόσο της Αιγύπτου δεν θα φέρω σε σένα, όχι γιατί δεν θα υπάρχουν, αλλά γιατί εγώ θα μου θεραπεύον σε. Αλληλούια. Αλληλούια. Έχω πολύ χαρά. Σήμερα θα ζητήσουμε να μας θεραπεύσει όλους ο Κύριος. Και θα το κάνει, αδερφοί. Όχι γιατί είμαστε εκτελεστές, αλλά γιατί η πρόθεσή μας είναι να είμαστε εκτελεστές. Αυτό δεν θέλουμε σήμερα? Θέλουμε, Κύριε Θεέ μου, στο όνομα του Χριστού, να μας βοηθάς να ακούμε με επιμέλεια τη φωνή σου. Μίλα μας με το λόγο σου, με το πνεύμα σου το Άγιο, με ενύπνια, με οράσεις νυχτερινές, στο ταμείο μας. Μίλα μας, Κύριε, έλεγξέ μας, διόρθωνέ μας, οδήγησέ μας, φανέρωνέ μας. Δεν θέλουμε να περπατάμε κουτουρού, ούτε με την ανθρώπινη σοφία μας που να τη βρούμε, ούτε με την ανθρώπινη σύνεσή μας, ούτε με τη γνώμη μας, ούτε με την εμπειρία μας, μόνο με τη φωνή του Πνεύματός σου του Αγίου, μόνο με το Λόγο σου τον αγαθό. Βοήθησέ μας, Κύριε, ώστε να πράττουμε πάντοτε τα ευάρεστα ενώπιόν σου, και βοήθα μας να δίνουμε μεγάλη προσοχή
στις εντολές σου, Κύριε, στο λόγο σου, να περπατάμε κατά πάντα στο θέλημά σου, να φυλάμε όλα τα προστάγματά σου. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι μεγάλη παγίδα να πούμε υπακοή στο λόγο του Θεού, την αυστηρότητα. Είναι μεγάλη παγίδα για μας να πούμε ότι η ορθοτόμηση του λόγου του Θεού είναι δογματισμός ή φανατισμός. Είναι μεγάλη παγίδα να σκεφτούμε η ορθοπόδηση στο λόγο του Θεού ότι είναι μυσαλλοδοξία. Είναι η ευλογία μας, αδελφοί. Σπουδάσατε να παραστήσετε τον εαυτό σας δόκιμον εις των Θεών. Εργάτη ανεπαίσχυτο, που να μην τρέπεται ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων για αυτά που κάνει και εργάζεται. Ορθοτομούντα όμως το λόγο της αληθείας. Γιατί είναι και γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Ταύτα μελέτα και ταύτα μένε. Και τότε η προκοπή σου η πνευματική, όχι να βγάζεις λεφτά, η πνευματική θα γίνει φανερή ενώπιον όλων των ανθρώπων. Γιατί ο Θεός θα είναι μαζί σου, θα σε προπορεύεται και θα σε ευλογεί. Εάν μάλιστα φροντίζεις και προσέχεις τον εαυτό σου και εις την διδασκαλία, τότε θα δοξαστεί ο Θεός στη ζωή σου, γιατί και τον εαυτό σου θα σώζεις, αλλά και τους ακούοντάς σε. Ο Θεός να μας δίνει χάρη, αδερφοί. Να ζητάμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού. Αμήν.